Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Κυκλοφορεί και το γέμα και... Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, κύριε Μίχη. Τι κάνεις εκεί, το μετέωρο βήμα του πελαργού του Αγγελόπουλου? Μα, του δώσω ο Αγγελόπουλος είχε μπορούν η φάρμα. Του δώσω. Έχει καφέ να σου κάνω, κύριε Μίχη? Άντε, κάνε μου έναν καφέ, ό,τι πρέπει. Αγγελόπουλο. Φάρμα, ο Αγγελόπουλος. Πού είναι η αλή, δεν πρέπει κανένα. Ακόμα δεν είστε στην κύριε Μίκη μου. Γκαζοσταυράκι δεν είστε καθόλου σήμερα, να πούμε. Δεν είστε. Πιθανόν να πήγες στη σκιά του. Α, μάνα μου, η καημένη και εκείνη η μόνη της, α. Μόνη της, ούλη μέρα. Φαντάζομαι μας και ο σταυράκι μας, α. Παίρνει και κάτω και θωρεί τον τα χαρά που κάνουν την γυναίκα. Ναι, πράγματι, πράγματι είναι κρίμα. Ναι. Γεια σας, ρε παιδιά. Καλώς τον κόπο. Καλώς. Κάθε ρε. Έχεις και ο Μονά, κύριε Μίκη. Μονά. Α, ναι. Δύο τον πέντε σαν θες, Όχι, το δέκα. Α, τον είναι εικοσάρικος, κύριε Μίκη. Είμαι... Ένα, δύο. Thank you. Ο Σταυράκης, ρε φάνε, κύριε. Όχι, ρε, εγώ. Ακόμα ρε, δεν φάνηκε σήμερα. Πού έπιε ρε? Μπορεί να ρε στη σκιά του ρε κόκο. Νομίζω. Περί. Στη σκιά του μένει είναι 37. Ναι, καταλαβα και επειδή πήγε την περασμένη εβδομάδα, το αποκλείζει να πάει και αυτή την εβδομάδα. Ναι, μια φορά πάει τώρα. Μια φορά και εκτός να κάνει καλοφαγία νησιά και τηλεφωνήσει. Πάντως αυτό δεν είναι σωστό μέχρι τώρα στο Σταύρο. Μία αρχή που την έχει, πρέπει να την βλέπει πιο συχνά, τέλος πάντων. Μα παλιά ρε εγώ, επειδή πιο τακτικά ρε τι κάτω, ναι. Επειδή πιο τακτικά, τότε έκαμε λουφιά με τα λάχανε, και το κάνε έτσι όλα. Τώρα αποφάσισες και το κάνει μια φορά το μήνα, μια φορά το μήνα πάει λίγος. Σωστό, να. Γεια σας. Καλώς το Σταυράκι.
Πάνω. Γεια σου, Σταυροχία σου. Πού ήσουν, ρε? Να το τσιμούδι σου. Με συγχωρείτε. Πού ήσουν, Ιταλό? Είχαμε μερικέ δουλειέ. Τι δουλειέ? Θα πρέπει να πήγε για ψώνια, Σταυράκι. Μα πού το κατάλαβε, κύριε Μηγή? Πού το κατάλαβα. Έχει την ετικέτα να κρεμπέται πίσω από το μπουκάμι σου. Πίσω από το μπουκάμι. Πέρα εδώ, ε. Σύψε κάτω, ρε. Σύψε κάτω. Όπα. Και 35 λίρε τούτο. Ευχαρτώ, ρε. 35 λίρε. Που κάνει. Άκου, κύριε Μηγή. Δεν είναι και πολύ ακριβόν, Γκόκο. Τα δικά μου τα πουκάμισα είναι από 50 λίρες και άνω. Εσύ βαστάς, το βαστά. Κάτι βαστούμε κι εμείς, Γκόκο. Κάτι βαστούμε κι εμείς. Τάκη, σε παρακαλώ. Ναι. Φέρουμε ένα καφεδάκι και το λογαριασμό. Το. Το κακάλι μου είναι. Ναι, μάλλον. Άκουσες τι σου είπε, να άκουσες. Ευκαιρία δοθήσει. Ναι, εντάξει, το φέρω, ναι, να μας τα βάγει. Κέρδες στον υπόδρομο, το πατέλες. Κάνει για τις άρχες. Συγχαρητήρια, Σταύρο μου. Ελπίζω να οικονομήσεις από αυτά τα λεφτά που κέρδισες και να μην τα σπαταλήσεις. Μα έτσι κέρδισαμε πολλά, κύριε Μηγή μου. Έτσι κέρδισαμε πολλά. Εδώ ήταν μια τυχερή μέρα για μας. Μια στιγμή, τι θέλεις να πεις? Σταυραγή. Μα είναι πολλά που χωστά, ρε, Σταυραγή μου. Πόσα πολλά, ρε. Το είναι ο καφές σου, ρε. 56 λίρες και 45 σένς, ρε. Μα... Έχει 8 μήνες, ρε, που χρωστάζει, ναι, 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 ο καιρός περνά στο βράκι μου, ναι, μεγαλώνουμε, τι να κάνουμε. Εντάξει, ρε, κουμπάρε, έλα. Να μόνο τώρα. Είναι μια χρυσή ολόχρυση κάρτα. Μια χρυσή λεωχάρτα. Μα είναι και εγώ, παρά το πιάνω και πιάνω κάρτα. Είσαι κάρτος, λέει. Εντάξει, ρε, ποιο ρόλος αύριο. Εντάξει, ρε. 8 μήνες και περιμέναμε. Για μια μέρα να... Το Σταύρο. Ναι, ναι. Το αύριο σου, ναι. Σταύρο, από πότε έβγαλες κάρτα? Πού την είπε, ρε? Δεν την είπε. Και πού την είπε? Ρε, χαμέ, ρε. Χαμέ. Σταύρο, αυτό είναι παράνομο που κάνεις. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείς κάρτα που δεν είναι δική σου. Δεν φέρει την υπογραφή σου. Κοίταξε, κύριε Μίκη μου, σαν επέρνουν σήμερα έξω από την εισαγγελία, κατάλαβες, είδα έτσι κάτι να... Εδώ και κάτι μέσα στα μάτια μου, να πούμε ένα στραφτερό λαμπερό, αφού να φανταστείς αστράωσε με, δηλαδή. Οπότε γυρίζω, δικλώ, χαμέ, ήταν τούτη η χρυσή κάρτα. Ήταν η χρυσή κάρτα, λέω. Άντε ρε, φύγε, κάμε πως έθωρείς να φύγεις, να μην υπερτεψείς, αλλά κάτι μου είπε μέσα μου, σύψε ρε την τουλάχιστον. Έσύψε. Έσύψα. Και την πήρες. Γιατί να του λούπισα, μάλιστα. Δεν μπορούσα να μην την πάρω, κύριε Μίκη. Δεν μπορούσα να μην την πάρω. Ήταν σαν να μου έλεγε, πιάς με, είμαι δική σου. Μια στιγμή, ρε Σταύρο μου, πώς συμπέρανες ότι η κάρτα σου μιλούσε και σου έλεγε, πιάς με, είμαι δική σου? Διότι περάσαν που πάνω της και πατήσαν τις 200 πόθια. Γιατί δηλαδή πάνω σε μένα μόλις εμένα ναι περίμενες. Εμένα ναι περίμενε να μου γυαλίσεις να την πιάω. Κύριε σου, είναι γράφει όνομα πάνω ρε τούτη κάρτα. Βεβαιότατα γράφει. Πρέπει να την πάρεις σε κανένα στην αστυνομία, Σταύρο. Μπορεί να ανήκεις σε κανένα φτωχό βιοπαλαιστή. Είναι φτωχός, κύριε Μικη. Δεν είναι φτωχός. Γι' αυτό νύχτην στα σερκά μου. Είναι φτωχός. Ορίστε. Αμάν, 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 αμάν. Τι. Είδες που σου είπουν είναι φτωχός. Έλα να δεις. Αλέκος Μαρκίδης. Ποιος είναι το λόγος. Σιωπήν εσύ. Σιωπήν, αυτός είναι ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας, παιδιά. Και αν δεν επήγες φυλακή μέχρι τώρα, Σταύρο, αυτός θα σε βάλει σίγουρα. Κύριε Μίκη, κύριε Μίκη. Πάνε, εγώ δεν θέλω να ούτε αποτυπώματα μου. Ζήστε αποτυπώματα. Κοίταξε, κύριε Μίκη, δεν έχω σκοπό να πούμε να τη χρησιμοποιήσω για οτιδήποτε άλλο. Ένα μου κάνει σάκι, πω πιάζει εγώ. Καλά έκανες και δεν αγοράσεις τίποτε άλλο. Διότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δεν αστείευεται. Είναι η εξουσία αυτού του τόπου. Μα τι είναι για τον εισαγγελέα 35 λίρες για να μπουκάμισο. Πέρκει να βγάλει 35 λίρες το λεπτό. Εγώ μα επέλανες. Όχι, Σταυράκι μου, όχι. Να πάει να την πάρεις πίσω, μαρά μου. Διότι να σε βάλει φυλακή άνθρωπος. Έχει νησκέτη. Δε φάσε ρε τα κουδιά, δεν θα του την πάρω, μαρά μου. Α, είστε, παιδιά, να κάνω λίγο χαρά, ότι κρατώ την κάρτα του. Έχει δίκιο, σιόρ.
Λίγο πράγμα να γράψει την κάρτα του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λίγο πράγμα δεν είναι κόκο. Παράνομο πράγμα είναι. Τρίγορε τα γιατικό. Έτω τα μικρό, πα. Ναι, μόνο τα. Αυτά είναι αυτό που σημαίνει ότι εξοφλήσαμε. Είναι 56 λιρών καφέδες. Τούλα. Πάστε. Είναι μόνο καμόν τους καφέδες. Και έξι λουκάνικα, ρε. Έχεις τα κουλό μου τα λουκάνικα. Εντάξει. Τι, να μόνο καμόν τους καφέδες. Εγώ και έλεγε μου τους καφέδες. Να μόνο σου καμόν παρά φέρα, αλλά στις κάρτα. Έσω σώτο κάτι κάρτα, ρε, που μου παρέ. Και είπα, με αλλασίες. Επίρασες τον μπακάλι. Και τους καθένες και εξοφλήσαμε. Άντε βάστε κι άσου ρε. Ναι ρε, άντε ρε πρέπει να πάμε διότι έχουμε και τα μπελοπούλια μέσα στο αυτοκίνητο. Πταράκι, και μπελοπουλάκια. Ποια με, καλό να μας τα μαρέψει κι άντου ρε. Μπελοπουλάκια. Μα σοβαρά να μας τα μαρέψει κι άντου. Ναι, καλό με το πελάφι. Ω, μάνα μου, σταυράκι μου. Είμαι μπορεί. Έτσι, ρε, πόσα χρόνια έχω και εγώ να φάω αμπελοπουλάκια. Μάνα μου, το μένα, ρε, κλείσε να έρθει μαζί μας. Θα κλείσω. Μα το αμπελοπουλάκι είναι τόσο δαπουλάκι, γιατί θα μείνει για τον τάκι. Εντάξει, ρε, κομπάρε, να πάμε να πιάσουμε ένα άλλα, ή δεν την έχουμε την κάρτα, ρε, δεν κατάλαβα. Τα πικριγένει, ρε, ίσως είναι τα πικριγένει. Να με χαλεί να μην πάω. Αφού κερνάω που κερνάω σαν κεραία, το κεράσει ρε. Σωστό. Να πάμε και από τον Μαρνάβι, είναι υποσχετικά της κέντρας μας και να κολοκάσει ρε. Να πάμε καλά, άντε πάμε. Είναι τίποτα άλλο, απ' άλλη. Όχι, άντε πάμε. Έτσι, άντε. Ού, μοτιάει τώρα. Αφού δεν μου τα ρε. Τέλειο, να πάμε και που σπίσω. Εκεί ήμουν να το πουλήσουμε, ρε. Μα πείτε και πιάτε με την κάρτα του εισαγγελέα. Ποτέ τα πιάρα, ρε. Με τι πιάμε πολλά, ρε. Πώς τα πιάτε. 20 κούντε, ρε. Ω, μάνα μου, αμπελίρετε, έστω, ρε. Άντε, πάμε και να πάμε περιμένει, ρε. Να έρθεις, ήταν πολύ. Ναι, τώρα, τούτη μου, ρε. Η μποτιά μου, ρε, μάνα μου. Άντε, αμπελοπουλάκι. Πάμε να ρετάκι. Πάμε να το φάμε. Κέρασες σας ο γενικός της αγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας αμπελοπούλια. Καλό, εμαείρεψε μα τα ηθιά του σταυράκι. Μισό λεπτό. Είναι τέλος της εμαείρεψε η ηθιά του σταυράκι αφού σας τα εκέρασε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας να πούμε, εγώ ρασέντα. Ναι. Και εμαείρεψε μα τα ηθιά του σταυράκι. Τάκη, σύγχυσες με τέλεια, μάνα μου. Ναι. Σύγχυσες με, ξαναβαίνουν τα. Όχι, εγωράσαν τα ο εισαγγελέας, κυρία Εύα μου. Ναι. Και μαϊρέψε μας τα η κάτου σταυράκι, να πούμε. Και ήταν μέλη, κυρία Εύα μου. Πρώτη φορά τρώω τόσα πολλά αμπελοπουλάκια στη ζωή μου. Καλημέρα. Καλό. Καλημέρα, κύριε Μίχη. Εύα μου, τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι, κύριε Μίγε. Θα ήμουν καλύτερα δηλαδή αν δεν με συγχύζε ο Τάκης. Τι έγινε, Τάκη? Μα είναι δυνατόν να μου λέει ότι εκέρασε τους ο εισαγγελέας αμπελοπούλια, αλλά εμαγείρεψε την θεία του σταυράκι? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Εγόρασε ο Σταύρος αμπελοπούλια με την κάρτα του εισαγγελέα. Ναι, κοίτα μέλι, κύριε Μίκη μου, μέλι. Ένα λεπτό. Τι δουλειά είναι εσύ τώρα η κάρτα? Δεν θέλεις να ξέρεις, αγαπητή μου Εύα, δεν θέλεις να ξέρεις. Δεν είναι κάτι που σε αφορά.
Έχω την εντύπωση ότι ο φίλος μας ο Σταύρος θα φάει ισόβια. Ένα λεπτό, γιατί εγώ θέλω να ξέρω. Τι σχέση έχουν τώρα τα αμπελοπούλια, για το όνομα του Θεού, τα αμπελοπούλια με την κάρτα του εισαγγελέα? Εύα μου, σε παρακαλώ, προτιμώ να μη σου πω. Θα το πληροφορηθείς από τις εφημερίδες. Ας το καλό να άργησα, πρέπει να φύγω, εγώ πελάτησες. Όχι, όμως αρχίσες με την κουβέντα, θέλω την τελειώσεις, κύριε Μίκη. Θα σου την τελειώσω, αλλά καλύτερα προτιμώ να μην μάθεις. Όχι, εγώ επιμένω, θα έρθω μετά να μου την τελειώσεις, έτσι μόλις τελειώσω τη δουλειά μου. Καλά. Δεν γίνεται. Τακούδι μου, ναι. Φέρνεις μου, σε παρακαλώ, σε 20 λεπτά δύο παγωμένες πορτοκαλάδες για τις πελάτησες μου. Όχι, μόνο σε 22 μπορώ. Άντε τάκι. Κύριε Μίκη μου, να με περιμένεις. Να σε περιμένω εδώ? Ναι. Εντάξει. Γιατί θα είναι περιέργεια. Τάκη, σταμάτα να αναφέρεις το όνομα του Γενικού Εισαγγελέα. Εδώ δεν είναι αστεία πράγματα. Την έχει πολύ άσχημα ο Σταύρος, εάν μάθει κανείς ότι ο Σταύρος κρατά την κάρτα του Γενικού Εισαγγελέα. Κατάλαβες με? Μα εγώ, κύριε Μιγή, δεν τσι πάτσε κανέναν τίποτε. Μόνο στη γυγγυρία ανέβαλε, είπα. Κατάλαβα το. Σε λίγον θα το μάθει όλη η Λευκωσία και τα περίχωρα. Ράις, εφάμεντες, έφτιαξαν οι παίκτες μισού. Έτσι έλεγε ο προπονητής. Έτσι έλεγε. Άντε ρε, καλή ρε. Πιέζει για την πρόοδο, ρε. Α? Την πρόοδο, καλά, κύριε, πιέζει για την πρόοδο. Ναι. Πες τόσο είναι καλή νόμπα. Πρόοδος. Ναι. Έκανε πρόοδο, τι. Ναι, έκανε πρόοδο. Πού είναι να πάμε απόψε? Δεν άκουσα. Θα σου το κάνω πιο απλά. Πού θα πάμε απόψε να τους. Πού πότε. Δεν άκουσα. Θα σου το κάνω πιο γιάτα. Μα να κάνω. Πού πότε. Και γιατί. Εντάξει, γιατί. Στράτζεις την κάρτα, κόκο. Μάνι. Δεν τα μάνι, ρε κουμπάρε. Όχι και μάνι, ρε κόκο. Έτσι μην εφάει μπορεί να φάμε μες τον τέμερες. Εντάξει. Ας είναι καλά η κάρτα του κύριου Μαρκίδη. Ας είναι καλά. Ας είναι καλά, παιδί. Τώρα τι θα κάνεις. Τώρα τι θα κάνω τώρα. Να πρέπει να εμπαρώ στην αστυνομία, ρε κουμπάρε. Πρέπει να εμπαρώ στην αστυνομία. Αλλά ξέρεις να μου γίνεται. Θόρετε. Τώρα τι ρε κουμπάρε να χαρίσεις τα μακιά μου. Γυαλίδι, γυαλίδι. Έτσι ωραίο πράγμα. Δεν κρίμα να το καταστρέψεις ρε κουμπάρε. Μα σε παρακαλώ, νιώθω έτσι αδέσιμο μαζί με τον το αντικείμενο. Για μένα δεν είναι αντικείμενο. Για μένα είναι ένας σύντροφος. Τούτο. Καλό, είναι μια συντροφιά ανεπανάληπτη. Σταυράκι μου, ναι μάνα μου, αλλά μάνα μου. Πρέπει να πάρει να την πάρεις πίσω ρε. Να κάνει συντροφιά αγγελίων του Μαρκίδη. Του εισαγγελία. Ναι. Κρίμα, ναι. Εντάξει, δεν θα την πάρω. Θα την πάρεις, Σταυράκι μου, διότι έτσι ξέρεις. Άμα την πάρεις μπορεί να σου δώσω οποιοδήποτε πίσω, ξέρεις το. Εμπολί που βρίσκουν κάρτες, χάμε και παίρνω στην αστυνομία ρε. Ακριβώς. Σωστό. Ακριβώς. Εγώ αυτό είμαι. Δεν το κάνει η καρδιά μου, κατάλαβες. Ναι. Δεν το κάνει η καρδιά μου. Ναι, ρε Σταυράκι. Να την πάρω στην αστυνομία μου. Είναι και ψυχικό να πούμε που να κάνει. Μπράβο. Μπράβο, ρε Τάκη. Σωστό. Δεν πολύ λάθο τα που μιλάω, δεν το ακούει. Διότι. Ναι, μα γιατί αν κάτσει να το σκεφτεί, συμβαίνουν τόσα πράγματα γύρω μα και εμεί καθόμαστε και θεωρούμε τα πόξοξ. Τι σημαίνει σιό, τα μάτα του καθηγητή έμπαινε μέσα του την ουσία του να θεωρεί. Εσένα μπρεμό χάρη του ανθρώπου. Γιατί να θωρώ το μαλλί σου, ρε κουμπάρε, το δόντι σου, το μουστάκι σου, τον τίμα σου. Ναι. Τι ψυχή σου, ρε. Ναι. Τι ψυχή σου, κουμπάρε. Καλό. Σε δίκιο. Η ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου είναι όπως το μουστοκάλι, ρε. Σωστό. Να μυρωδάτη πρέπει να είναι η ψυχή μου. Του ανθρώπου. Να τη βάλει να μπαίνει και να ευδοκεί μέσα στην ευωδία, να πω. Να λέω, έχει ψυχή. Έχει ψυχή. Τι ώρα. Μα και εσύ. Εσύ αν είσαι στην Αθήνα, να μην είσαι ψυχικό. Πού ρε, πάνω ξα κάτω. Βέβαια. Ψυχή. Είσαι το χιούμο. Λοιπόν ρε παιδιά, μπορεί να πάω. Να πάεις. Θα σου πω. Τώρα είσαι σίγουρος ότι είναι και άλλα μέσα η καρτά του. Σίγουρα το. Εντάξει. Τι είναι ρε. Να πιέσω, καλό να με αρχίσω. Ότι να πάμε. Πας στη δικιά σου ρε. Να πάμε το παρκουνάκι που χωράζαμε. Έτσι. Τόσο.
Κι ο παρπουνάκι ρε, να με μου. Παρπουνάκι και φαγκρί, ένα μπουνάκι. Εγώ είμαι Μαρίτα ρε. Ένα ορφό μου πιάνε ρε. Ορφός. Ορφός. Θέλετε να την ξανακοιτάξετε καθόλου έτσι. Είδαμε. 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 Στο καλό. Γεια μας. Γεια μας. Σύζυγό. Είδες τον σταυράκι μας σειρά που έτσι τη επειδή να την πάρει πίσω. Βεβαίω, σειρά. Είναι καλό. Εγώ με σειρά. Πάμε ξεκινά από τα μπελογούλια, πιάμε στα ψάρκα. Ξέρω. Πάμε και λαό. Εχάετε λαό όμω. Έτσι σε καλέσαμε. Να θυμάστε. Ένα θυμό. Να ντρέπεστε. Θα την κοντά μόνη σα. Πάμε στα μπελογούλια, κοιτάμε, ρε. Α είναι καλά ο Μαρκίδη τώρα ξέρω στα βράκια. Ο Γενικός Αγγελέας, ας είναι καλά το παιδί. Ναι, ναι. Είναι κρίμα, δηλαδή. Να φάτε σε γερμασόγια, άκου ρε. Τα μάτια είναι. Μπαμπάνα μου, έτω, ένα έχει ψέμα. Έτσι, και τούτο, έτω μόνο. Μάλιστα. Σταύρο, δηλαδή, δεν το πιστεύω πως την εκδήλωσες έτσι εύκολα, ρε παιδί μου. Κύριε Μίγη, κοίταξε να σου πω, κύριε Μίγη μου. Η κάρτα τούτη δεν είναι τυχαία που έπαιζε στα πόθια μου. Έπαιζε στα πόθια μου για να βρεθεί τα σέρκα μου. Και να διξωθιάσουμε. Μάλιστα. Ξέρεις ότι η μάμα και μπράβο η αστρονομία που την έπειρα μέσα. Ναι, πάντως ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή αν ανακαλύπτα ότι εσύ είχες την κάρτα και την χρησιμοποιούσες, θα είχες άσχημα ξεμπερδέματα, στο λέω. Αρχοντά άνθρωπε μου, μα πώς να το ανακαλύψουν. Μάνα μου, με φοβάσαι γιατί τις πράγματα δεν θα ανακαλύψουν ποτέ τους. Ναι, εντάξει. Τρειάσου, παίζει ρε. Τρειάσου. Μάλιστα. Ασάκια! Ασάκια! Εδώ και όλα θα τα παίξω. Σταύρο, εδώ, μάνα μου. Ναι. Ας παρακαλέσω να έρθετε μαζί μου στον αστυνομικό σταθμό. Μα εγώ? Ναι, εσείς. Γιατί, φίλε μου? Ελάτε έξω, το αυτιλιό μας περιμένει. Νομίζω καλύτερα να πας, Σταύρο. Πάει και κάμα τίποτε, εσύ. Είναι αθώος ο Σταυράκης μας. Τούτο να το αποδείξει ο ίδιος. Σηκώστε μου. Σήκω, Σταύρο, γιατί πιθανόν να χρησιμοποιήσει βία μετά. Σήκω πάνω. Μάλιστα. Να μου γίνεται. Α, θα μας βάλουν και κερεψιά. Έβγαλε κυροπέδες. Έτσι έκανα. Το ρώτο. Αυτό σου γύρω. Βέβαια, παιδί μου, κοίταξε να σου πω, έτσι έκανα τίποτε. Έτσι σκότωσαμε κανέναν και βάλετε. Είναι πολλά στενε, ρε κουμπάρε. Δεν έχει άλλο σάιζ. Όχι. Τι σε έβαλε. Το ρώτο, κύριε Μίγε, εδώ είναι στραβός. Και τον πήρε. Εδώ πήρε, το είδατε. Πιάσε μου σταυράκι, μα ρε Μίγε. Αχ, εγώ καλά σας το έλεγα, αλλά εσείς πού να ακούσετε. Ναι. Τώρα ο Σταυράκης βρίσκεται στα σαγόνια του εισαγγελέα. Να και φάμε περτίτσια εμείς, α? Μα φάετε και περτίτσια. Λες. Πότε φάετε περτίτσια? Λέει, ξέρω να ακούεις. Εγώ. Ξαναπίνε ρε ποτζί, να δούμε, ας αφήσουν να το δείτε ρε. Άντε πάλι. Μου έπιαθε και φορές δεν αφήνουν κανένα ρε. Μα κόκο φταίτσαι εσύ. Αντί να συμβουλεύσεις το φίλο σου, έκατσε και τρως τα λεφτά μαζί του. Εξαργότε να γίνω τα πράγματα τώρα. Εγώ έβα μου, τους το έλεγα συνέχεια, αλλά δεν με άκουγε κανείς. Δεν φτάνει που άδειασαν την κάρτα, εξόδεψαν όλα τα λεφτά, είχαν και το θράσος να την επιστρέψουν στο γενικό στην εισαγγελέα, σαν να μην συνέβη τίποτα. Γεια σας. Σταυρακή. Σταυρακή. Τι είναι το μα ευκάλασε. Ναι, καλά. Τι έγινε, Σταύρο, πώς είναι δυνατό. Ειλικρινά σας μιλώ για λόγο μου, τουλάχιστον όσον αφορά το άτομο μου, αλληξανά κάρτα. No chance. Αχ, ρε Σταυράκη, έπρεπε να μ' ακούσεις, ρε παιδί μου. Ευτυχώς δηλαδή, δεν ξέρω, ευτυχώς που είσαι έξω αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι πολλά καλός άνθρωπος ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης. Πολλά καλός άνθρωπος, πραγματικά. Έκαμε μου χάρη διότι με λυπήθη. Λυπήθηκε σε Σταύρο μου. Ναι, μάνα μου, λυπήθηκε με. Διότι κοίταξε, τσακάρασε να πούμε, και εσύ, ότι δεν τα έφα από εκεί, μου πας σε φαγιά. Κατάλαβες, άντε και να μου κάμισω. Είναι καμά πελά, ρε. Είναι χρυσός άνθρωπος ο κύριος Μαρκίδης, να πούμε, ναι. Ρε, το καπαρέ
Εφανήκαμε τυχεροί, ρε κόκο. Αν θυμάσαι την νύχτα που πήγαμε στο καπαρέ, ναι. Και κάτι έπαθαινε, χαλάσαινε η μηχανή της βίζας τους. Έπιαν την κάρτα και πήγαν συγκαρσί στο σουβλιζί, λίγο μόνο και γίνον δικών τους. Ο τιμήσι μου εμάμες σου βλάγια μου. Σταυρό, δεν φαντάζεσαι πόσο τυχερός σε φάνηκες. Αλλά να έχεις υπόψη σου ότι δεν θα έχεις πάντοτε την ίδια τύχη. Ξέρω το, κύριε Μίκη. Ξέρω το, ευτυχώς που με λυπήθηκε ο Θεός. Ξέρω το. Είναι η τελευταία φορά που κάνω έτσι η κουβέντα μου, πάρε. Μάνα μου, Σταυρό, φαντάζομαι ότι ταλαιπωρήθηκες πολλά, απελπίστηκες. Ελπίστηκα, λέει, τίποτε απελπίστηκα, μάνα μου. Ξέρεις τι λέω, να περάσουμε από το σπίτι να σου κάνω κάτι να φάεις, να ξεκουραστείς. Και να σημεριά, δηλαδή. Πάμε. Τι θα μαϊρέψεις. Ό,τι θέλει η ψυχή του Σταύρου. Μα ταλαιπωρήθηκε τον ποσό. Εύα μου, ο Σταύρος δεν είναι σε πόλεμο που ήταν. Σε φυλακή. Καμία σχέση, κυρία Μέγκη. I'm sorry. Άντε, Σταύρο μου. Άντε, που ρε, καμου πάνε να κάνω και καλά μπανάκι, να μου τρύψεις να κοντιράσω μου και πιασμένα χέρια μου, ρε. Θέλεις. Φίλοι μου, ευχαριστώ πολλά για τη συμπαράσταση. Τίποτε, ρε. Α, μη μάθω. Αχ, στην καλά, ρε. Το καλό, Σταυράκι μου, το καλό. Πάντως, ρε παιδιά μου, τα αμπελουπουλάκια ήταν μέλι, ρε. Μέλι, μέλι, αλλά αμπελουπουλάκια στην άλλη ζωή πιο. Έτσι. Παιδιά, ειλικρινά ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πόσο τυχερός εφάνηκε ο Σταύρος. Είναι τυχερός. Ή βασικό μία κάρτα χαμέ, εδώ που τα λαλούμε τώρα. Μία κάρτα και μάλιστα χρυσή κι εγώ. Είδες το όνομα. Όλγα Θεοχαρίδου. Ρε! Είναι η κάρτα της μάμας μου. Να μεν αντρέπεσαι. Έκλεψες την κάρτα της μάμας σου. Παλιόπερο!